αγαπητοί φίλοι, συνεργάτες, συγγενείς και ακροατές. Είναι μεγάλη και απερίγραπτη χαρά και η τιμή που βρίσκομαι εδώ μπροστά σας σήμερα για να παραλάβω αυτό το απίστευτο βραβείο. Πραγματικά, ο αριθμός των ακροάσεων που συγκέντρωσαν τα podcast μου στην κατηγορία marketing και φυσικά στην τοποθεσία Ελλάδα είναι πολύ εντυπωσιακός και συγκινητικός για μένα. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές από τις σκέψεις μου και πάνω απ' όλα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που με στηρίζουν, που με στηρίζετε. Όπως όλοι γνωρίζετε, και αν όχι θα με μάθετε τώρα, είμαι ο Μάρκος Μυρνάκης, content creator. Η πολύ σας πλέον σειρά αποκάλυψη αποτελεί έναν τρόπο έκφρασης της δημιουργικής μου σκέψης και για κάποιους ίσως της ψυχολογικής μου ανισορροπίας. Κάθε podcast που έρχεται στο δρόμο σας φροντίζω να σας κρατάει συντροφιά με πολύ ωραία πράγματα του παραλόγου. Επεισόδια που ανατρέπουν την πραγματικότητα που σας έχουν επιβάλει να γνωρίζετε. Μιλάμε για μια διαφορετική εκδοχή. Τη δική μου εκδοχή που χωρίς φόβο τολμώ και σας παρουσιάζω μια πραγματικότητα του δικού μου κόσμου, την οποία κρατούν καλά κρυμμένη μέχρι και σήμερα. Βρίσκεται, ξέρετε, κάπου ανάμεσα στη μυθοπλασία με τη μυθολογία, στην ιστορία με το σήμερα, στο ψέμα με την αλήθεια. Σε κάθε επεισόδιο ταξιδεύουμε σε διαστάσεις που η λογική αρνείται να εξηγήσει, που η πραγματικότητα θέλει να αποκρύψει, ενώ η φαντασία δεν έχει καν ακόμα αγγίξει. Δημιουργούμε ιστορίες που ξεπερνούν την αλήθεια. Σε κάθε podcast οι ηρωικές περιπέτειες αποκτούν τη δυναμική που τους αξίζει. Οι ιστορίες αποκτούν νέα νοήματα και ερμηνείε που οι δημιουργοί ίσως να έχουν αμελήσει. Ενώ οι βασικοί χαρακτήρες και οι σούπερ ήρωες που έχουμε αγαπήσει αποκτούν επιπλέον δυνάμεις και ζουν ζωές που δεν έχουν ούτε οι ίδιοι φανταστεί. Όμως, μην ξεχνάω γιατί είμαι εδώ. Για όλα αυτά, θα ήθελα να ευχαριστήσω την απίστευτη ομάδα που βρίσκεται πίσω από αυτή τη σειρά των podcast. Την Κατερίνα, τον Μάνο, τον Δημήτρη, τη Μαριάννα, την Αλεξάνδρα και πόσοι ακόμα. Οι συνεργάτες μου είναι απλά φανταστικοί και φανατικοί ελπίζω αυτό το βραβείο θα το μοιραστούμε. Ανήκει ένα κομμάτι στον καθένα από εσάς ξεχωριστά. Γι' αυτό ίσως χρειαστεί να το σπάσω. Η προσήλωση, η αφοσίωση και το αποτέλεσμα της δουλειάς σας δεν έχουν όρια. Αγγίζεται ένα ουτοπικό αποτέλεσμα που δεν φανταζόμουν ποτέ να είχα καταφέρει μόνος μου. Επίσης, δεν θα μπορούσα να παραλείψω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου. Μητέρα, πατέρα, η στήριξή σας και η αγάπη σας είναι ανεκτήμητες. Ξέρετε, είναι οι άνθρωποι που με κρατούν δυνατό και με βοηθούν σε κάθε δυσκολία και φυσικά πάντα αποτελούν την έμπνευσή μου. Δεν μπορώ να μελήσω, να ευχαριστήσω τους απίστευτους φίλους μου, δεν θα τους άξιζε. Είστε η στήριξη πίσω από κάθε όνειρο και επιτυχία μου. Είσαστε οι πρώτοι που μοιράζομαι κάθε μου σκέψη πριν αυτή αρχίσει να παίρνει μορφή. Οι ατελείωτες βραδιές μας γεμάτες γέλια, συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων είναι ένα πολύτιμο κομμάτι που κάνει αυτό το podcast τόσο ξεχωριστό για εμένα όσο και για τους ακροατές μου. Χωρίς εσάς αυτή η επιτυχία θα ήταν ακατόρθωτη. Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, ευχαριστώ εσάς, τους ακροατές μου, ναι, που έχετε την υπομονή να με καταλάβετε, την αντοχή να με ακούσετε και το χρόνο να αλληλεπιδράσετε μαζί μου. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την τιμή που μου κάνετε σήμερα. Αυτό το βραβείο δεν είναι μόνο δικό μου αλλά και δικό σας επίσης. Δεν ξέρω πραγματικά με πόσους θα το μοιραστώ και αν γυρνώντα πίσω στο σπίτι μου θα αναλογεί κάποιο κομμάτι του και σε μένα αλλά έτσι αισθάνομαι, ας γυρίσω χωρίς βραβείο. Υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να μοιράζομαι μαζί σας ιστορίες κατσούνας, μυθοπλασίας, ιστορίες συνωμοσία και ό,τι άλλο μα ό,τι άλλο κατέβει φίλοι μου στο κεφάλι μου. Ας συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε στιγμές, σκέψεις και ιστορίες που μας κάνουν να συνδεόμαστε και να δημιουργούμε μαζί ακόμα περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες. Σας ευχαριστώ. Όχι, 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 δεν σας ευχαριστώ ή μάλλον σας ευχαριστώ αλλά ένα ακόμα τεράστιο ευχαριστώ σε σένα AI, χωρίς εσένα θα ήμουν ένα τίποτα. Στην δημιουργία θα κάνουμε ακόμα πολλά ωραία πράγματα. Πόσο χρόνο έχω ακόμα. Τέλεια. Μητέρα, πατέρα, θείοι και θείες. Νονά φιλιοτσάκια μου, φίλοι συγγενείς και συγχωριανοί, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Στο μικρόφωνο ήταν, ήμουν, είμαι και θα είμαι ο Μάρκος Μυρνάκης. Content Creator. Άλλο ένα podcast του παραλόγου που ανατρέπει την πραγματικότητα, ξεπερνάει τα όρια της φαντασίας και της μυθοπλασίας μόλις ολοκληρώθηκε. Μπορείς να με βρεις σε όποιο social προτιμάς ως μη Σμυρνάκης. Μην ξεχάσεις μόνο, όπως είπαμε να κάνεις την εγγραφή σου στο κανάλι μου ή να με ακολουθήσεις σε όποιο social προτιμάς. Επίσης, στείλε μου το μήνυμά σου, το σχόλιο σου για ό,τι άκουσες ή αν θέλεις κάποιο άλλο θέμα για podcast. Εδώ είμαι εγώ, πες μου, μίλησέ μου, κάθε like, dislike, share, save κλπ. κλπ. είναι ευπρόσδεκτο. Καλή συνέχεια.